Χαίρετε κυρίες και κύριοι από το γήπεδο του Κοκκινοχώματος, όπου αμέσως τώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στο Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και στο Εθνικό Σιδηροκάστρου. Να πούμε ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί σε έναν αρκετά βαρύ αγωνιστικό χώρο, λόγω της βροχής που προηγήθηκε όλο το βράδυ και συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Για το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, ο κύριος Κατρακυλάκης θα παρατάξει κάτω τα δοκάρια τον Νίκο το Σουμουλίδη, τον Γιοργαντέλη, τον Λόλι, τον Φωτόπουλο, τον Παυλίδη, τον Τζορμπατζή, τον Πτηνόπουλο, τον Σπυρίδη, τον Ελευθεριάδη, τον Τζίλογλου και τον Πατάκογλου. Για τον Εθνικό Σιδηροκάστρο, ο κύριος Καρυπίδης, ο οποίος τυχαίνει να είναι παίχτης και προπονητής μαζί, θα παρατάξει κάτω τα δοκάρια τον Ασημόνη, τον Τζιτζάρη, τον Πετρίδη, ο Καρυπίδης παίχτης προπονητής όπως προείπα, ο Τσιατμάς, Τσεμπερίδης, Αμπαδίνης, Μεντής, Φαρούκας, Αϊβαζίδης και Μπουζούρας. Γιοργαντέλης εκτελεί το πλάγιο, φέρνει την μπάλα στην περιοχή του Σιδηροκάστρου. Τσίλογλου, η μπάλα κολλάει στον αγωνιστικό χώρο. Ένα σούτ εκεί από τον γεμίζει ο Τζορμπάτζης. Διώχνει πρώτης γραμμής του τέρματός του ο αμυντικός Σιδηροκάστρου τον κίνδυνο που πήγε να δημιουργηθεί. Σε κόρνερ ο Λόλης είναι τώρα που γεμίζει. Γκολ για το Κοκκινόχωμα. 1-0. Ο Τζορμπατζής πρέπει να είναι ο σκόρερ, ο οποίος τρέχει και πανηγυρίζει με τον προπονητή και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες. Εκτελεί το κόρνερ, φέρνει την μπάλα στην περιοχή του. Τι ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, χάνεται εκεί. Ο Μπουζούρας είναι που πάει να κάνει κάτι εκεί πέρα. Η ομάδα του. Ένα πλάγιο άλλο που πάει να εκτελέσει ο Νίκος Ολόδης. Γεμίζει στην περιοχή για να βρει τον Ελευθεριάδη. Σουτάρει εκεί ο Πατάκογλου. Παράβαση την οποία έδωσε ο διαιτητής. Ο Τσεμπερίδης σουτάρει και ο Νίκος ο Σουμουλίδης βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Εκτελεί. Μεγάλη ευκαιρία για το Σιδηρόκαστρο. Κερδίζει την μπάλα. Φτάνει έξω από την περιοχή. Τσίλογλου τριβλάρει τον αντίπαλό του. Δίνει στον Μινά τον Πτηνόπουλο για να δούμε ο Μινάς ο Πτηνόπουλος τι κάνει. Κόβει ο Πετρίδης εκεί το σούτ. Τσεμπερίδης τώρα εκτελεί το κόρνερ. Σπυρίδης πίσω τον Ελευθεριάδη. Πτηνόπουλος κάνει ένα σούτ. Την μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Ασημόνη. Νίκος Οδόδης εκτελεί, φέρνει την μπάλα στην περιοχή του Σιδηροκάστρου. Ο Τσίλογλου, για να δούμε, διώχνει με τις γροθιές ο Ασημόνης αυτή τη γεννήση. Νέο κόρνερ τώρα, ξαναδιώχνει ο
γίνεται εκεί πέρα, δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα δίχτυα το κοκκινόχωμα. Ο Γιάννης ο Δευτεριάδης. Και μπλοκάρει ο Ασημόνης. Η αλλαγή για την ομάδα του Στέλιο Κατρακυλάκη. Να δούμε όμως ποιανού θέστε θα πάρει. Και ο Νίκος Σουμουλίδης μπλοκάρει την μπάλα. Εκτελεί ο Λόλης. Την μπάλα πάνω από το δοκάρι του Ασημόνη. Σπυρίδης. Τσίλογλου, για να δούμε. Και ο Μιχαηλίδης παραχωρεί την μπάλα σε πλάγιο άλλο με την ομάδα του Εθνικού Σιδηροκάστρου. Μιχαηλίδης κερδίζει. Τσιμπερίδης είναι στο φάουλ. Παίρνει την μπάλα στην περιοχή του Σουμουλίδη. Μπλοκάρει όμως ο έμπειρος goalkeeper. Ένα-ένα ισοφαρίζει ο Εθνικός Σιδηροκάστρου στο 91ο λεπτό εδώ στο κοκκινόχωμα. Λόλης με την περιοχή, στην μπάλα στην περιοχή του Εθνικού Σιδηροκάστρου. Ο Νίκος ο Λόλης κάνει το κόρνερ. Λήξει εδώ στο κοκκινόχωμα. 1-1 το σκορ. Και το τελικό αποτέλεσμα.